Kale var ama alem muallak sam diyor ama siz merakalı soru ses film. Neden bu durdu bana böyle dostik şimdi sen buraya buraya? İyi de spoz sağa bu. Ya ben ne için? Eğin nasıl? Sen bizim önce yok bu yürüf kastın gibi öğrenmesin cıvarlak şimdi değil. Bravi. Şimdi buna bazı gelecekli ya. Ennesi ora bu irtame. De. Aksiba me na gani con bi simmera vien gente avropaica. Tim becchi na calipsu el lion dio. E ci sono mastros. To por lastiman. Temo la dume. Idamen ora benicchia. Χωρίς πιο ήταν πολύ, εντάξει, είναι Ναι, σου σου κόβει πιο. μόνο τα παραπάνω, ναι. Ναι, είναι τους γερούς, έτσι που πρέπει να δικαιολογήσουμε τις ομάδες. Και ακόμα είναι φορμαριστικά οι παίκτες, όχι μόνο, όχι γενικά οι ομάδες, τους παίκτες, έτσι ατομικά. Εντάξει, πώς θέλει να ξεκινήσουμε, να Διότι ήταν, ξεκινήσουμε. είδα έτσι, θέαμα, μερικό θέαμα, ας πούμε, που σου αρέσει, είδα το Σάββατο εγώ, που τον, συγγνώμη, την Παρασκευή, που τον Άρη, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και από την Πάφο στο παιχνίδι με την Καρμίουσα. Δηλαδή, είδα κάποια σημεία στους αγώνες τους που θαύμαζε τις ομάδες. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τούτους. Όχι, εντάξει, Πώς καλά, έτσι, εκπλήξεις. δεν είναι εκπλήξεις. Πλέον, πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας ότι είναι ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα και Ναι, ίδιο. στον κόσμο κυκλοφορά στο μυαλό του κόσμου που μιλά στα στέκια είναι εδώ και το πρόθυμα ο Άρης και η Πάφος, ο Άρης και η Πάφος, ο Άρης και η Πάφος μπορεί σε εισαγωγικά οι μικρές ομάδες, είναι ένα από ελομονία ας πούμε. Ναι. Και δείξαν ότι που την μια δείξαν ότι είναι καλές ομάδες με καλούς παίχτες, που την άλλη είναι φανικά πολλές αδυναμίες στις άλλες και ομάδες. Εντάξει, επέτρεψε όμως έτσι να κάνω ένα διάλογο μαζί σου ότι στα παιχνίδια του από τη δεύτερη αγωνιστική έχει δικαίωμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Πάφος είδαμε και με το Απόελ στο Κασιπί, και είδαμε και τον Άρη με την ΑΕΛ στην Πρεμιέρα που είναι πολλά καλύτερες ομάδες οι δυο για το Απόελ και η ΑΕΛ που τον Ολυμπιακό και Αν το πούμε την έτσι, Καρμιώτης. είναι Ναι. πολλά γρήγορα. Έχει πολύ μαραθώνιο, και είπε τόσο προβλήτσε όρθο είχε χτες. Εμπολίσω μαραθώνιος, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τώρα. Όμως ένα δείγμα οι παίχτες και πόσο καλή ώρα οργανωμένες κάποιες ομάδες και τα λοιπά νομίζω ότι να δούμε, έδειξε μας που είναι αρκή προσχέση να δούμε ένα πολύ καλό πρόθυμα. Ελπίζω, εύχομαι, να μην οι δύο ομάδες που είδαμε που φαίνεται ότι είναι λίγο αδύνατες είναι η Καρμιώτης σαν και ο Ολυμπιακός. Ναι. Φαίνονται. Δηλαδή, Εμπρέπει ξέρω... με τα πρώτες δύο αγωνιστικές. Ναι, φαίνονται ότι... Άξα, απλά ο Άρης Να βρουν τα πόθηκια απλά τους. ο Άρης και η Πάφος, ρε μάλε μου, όσον και πρέπει να πούμε ότι να πούμε που θα τώρα να πιάνε το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι έχουν τόσο πολύ ποιότητα που είναι όμορφη, είναι να χρωματίσουν το πρωτάθλημα, είμαι σίγουρο. Όπως το χρωματίσαν και πέρσι. Είναι συνέχεια η πέρσι. Ναι, και μπορείς σε είναι καλύτερη έκδοση. Είναι τυχαία. Είναι τυχαία διότι οι δύο ομάδες που σαν να σου πω ο Άρης πρόπερσι που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη λέει μα ο Άρης τώρα είναι άντρας, Πέρσι, να μιλάμε πρώτη, πέρσι. Έκαμε την πορεία, δείχνει συνέχεια και συνέπεια και ας πω σε μια λεπτομέρεια που έμαθα τώρα πόσο στέκει ένα κουέντα σίγουρα του καφενέ που δείχνει την αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει να έχουμε όλες οι ομάδες. Ένα πράγμα που έκαμε ο Άρης. Παγιά όταν ήμουν στην Ομοσπονδία είχε γίνει ένα meeting που έκαναμε meeting για τα πώς θα βελτιώσουμε τους παίχτες και τα λοιπά. Και ήταν καλεσμένος ο Τιμούρ. Τώρα με τόσο που μπορέσω 10 χρόνια και. Ναι. Για το πώς θα βελτιωθούν οι ριζέρβες. Και να γίνει ένα πρωτάθλημα Ναι, το σίγουρα πράγμα τότε ρεζερβόν είναι ρεζερβόν, μάλιστα. Μπορεί να γίνει ποτέ, ναι. Και ήρθε και ο Τιμούρ και αμέ και εξήγησε τους λόγους πόσο καλό είναι άνθρωπος που δούλεψε στην Αγγλία που το κάνουν και τα λοιπά. Και διαφώνησε ένα αστυνομία. Δεν μπορεί η αστυνομία να... Αστυνομία και να αστυνομία και τη Δευτέρα τα... Και θύμωσε ο Τιμούρ και σωστά και φύγε. Διότι με τούτο να μου πεις εσύ να μπορεί να κάνουμε στην μάππα, ας πούμε. Και έφερα τον το παράδειγμα, έμαθα προχτές, είχε φιλικό Άρης ο Θέλος. Μετά το παιχνίδι, το... Του Άρη με την ΑΕΛ. Του Άρη, όχι με την ΑΕΛ. Προχτές, προχτές. Δεν έπαιξε ο Άρης με την Ολυμπιακό. Μπράβο, μετά το παιχνίδι με Ολυμπιακό, ήταν προγραμματισμένο φιλικό ο Θέλος Άρης.
Να παίξουν οι ρεζέρβες. Οι ρεζέρβες του Άρη. Και ειδοποίησε ο Θέλος να έρθει ο Άρης να παίξουμε στο γήπεδο μας, διότι είναι έγκρομη ρεαγιά. Να λεωφορεία κτλ. Και εδώ γίνεται να γίνει ο πρόεδρος να πάει το λεωφορείο του Άρη να του πιάει. Που την Αθιένου. Επίεν έπιαν τους, συγηθήκαν, επίεν έπιαν τους. Ήρθαν με το λεωφορείο του Άρη, επήραν τους εφαν πρόημα. Επέξαν, ετάισαν τους το μεσημέρι. Και με το λεωφορείο έστειλε με να μπεις. Δηλαδή, είπα στον κουβέντα του καφενέ, νομίζω έγινε, χωρίς να είμαι απόλυτος. Ναι. Όμως, τότε στοιχεία ρε φίλε που... πώς σας το πω, είναι κάτι όπως το σοκ για το Κυπριακό. Κάτι νέο, ναι. Το πώς λειτουργούν είναι οι νέοι επενδυτές. Και πετούν τους επενδυτές, τους θέλουμε. Ναι. Τώρα που ζαμίζει είναι ένα παράδειγμα τούτο, πώς πρέπει να βελτιώσουμε τη δεύτερη και από δεξιά, δεύτερη τρίτη. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή. Παρασκευή, η δεύτερη και τη μεθάλινη τρίτη, έτσι. Όχι, νομίζω η τρίτη πάει μετά από 15, τη μεθάλινη αρχίζει. Εντάξει, να έχουμε καιρό, να έχουμε καιρό πολύ να δούμε το επίπεδο κάτω σε όλους τους τομείς και παίχτες και προπονητές, τέλος πάντων. Απλά ήταν ένα παράδειγμα του Άγιον Άρη, που είναι τυχαία η πορεία του τα τελευταία και πέρσι και δείχνει τόσο φέτος. Τούτα για τις δύο ομάδες θα είναι για μέ... Και η Πάφος ρε φίλε, ας πούμε, νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πέρσι η ομάδα. Ναι. Είναι και ο Μπέρκ, ο άνθρωπος ο οποίος έπιανε πρωτάθλημα, είναι έτσι τυχαίο. Οπότε θα δούμε τις ομάδες, θα γίνει χαμός στο θέμα της Ευρώπης, χαμός πάλι στο θέμα του ποιος έπιανε το πρωτάθλημα, Ευρώπη. Τώρα, οι αντισάντες και όπου κάτω ελπίζω να μην ξεχωρίζουν, διότι... Αλλά ξεπρονίδι καρμίδι σε ήδη. Ναι, και όχι τον Ούχρη. Ναι. Αρκεύκουν τα έργα, η ΑΕΛ είναι μου γίνεται. Η αρνητική... Η ΑΕΛ. Η αρνητική... Γιατί να πω για τη θετική πόνη ένωση. Να το πούν και τούτο. Ξέρεις, γιατί ασχοληθήκαμε χτες ο αποέχος του ΑΕΛ ένωση, αδίκησε την ένωση του παρενού, με πιάνε νιάν ότι επειδή έκαμε ένα διπλό στο Τσίριο μάγκικο, έστω αν είπε κάποιες ευκαιρίες η ΑΕΛ που έτσι πρέ, και ασχοληθήκαμε ότι αποδοκιμαστήκαν οι παίκτες της ΑΕΛ, αν θα πει ο Σίλας. Εντάξει, ήταν φυσιολογικό διότι ήταν η δεύτερη ήττα της ΑΕΛ και μέσα στο Τσίριο. Κάτι το οποίο σίγουρα είναι... Ήταν εκτός προγράμματος. Ήταν εκτός προγράμματος δύο συνεχομένες ήττες. Που την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε, είναι και ο Σατσάς, Κύπριος προμονητής, που είναι ένα παράδειγμα πλέον. Ελπίζουμε να τα βλέπουν οι διάφοροι και η γενιά του Σατσά και εμείς ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε προπονητές Κύπριους που είναι επαγγελματίες. Είναι ένα παράδειγμα και να πω γενικά το παραλίμνη εύκαλε δύο παιχνίδια και με παραξενεύτηκα. Υπήρξε από Απόλλων παραλίμνη να έρθει παραλίμνη. Ναι. Ευκάλε δυο παιχνίδια away στο Τσίριο με δυο ομάδες που υποτίθεται να προγραμμιστούν. Έχασαν 1-0 με τον Απολλώνα. Κερδίζει 1-0 τώρα. Αρκετοί Κύπροι εντυπωσιάστηκαν από τον Μιτσί. Μπορεί να υπάρχει δεξής. Ποιος είναι μόνος ο Μιτσί. Προφορά το είναι. Ποιος πούλος. Έκτρες με ξένα ο Κοτσόνης, ο Χριστοφί, ο Κωνσταντίνου, ο Κατσάς, ο Ρουσάς, εξηγήσε με πέντε στην εντεκάδα ο Σάτσο. Έχει ένα ψηλό παιδί, μπακ δεξί είναι χτες που τα δεξιά με εντυπωσίασε, νομίζω είναι ο Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου παίζει όλη τη γραμμή δεξιά. Ναι, τσίνος, άρεσε μου πολλά. Ήταν και με τον Απόλλωνα καλά. Θα το δούμε ξανά φυσικά, αλλά άρεσε μου το σωματότυπο του, η τεχνική του, η ταχύτητα του. Είναι έξι Κύπρος, και πέντε στην εντεκάδα και είναι αλλαγή ρε μαλέ. Είναι αναλαμπή στο Κυπριακό... Και ήταν και ο Ρουσάς ρε φίλε, ας πούμε, θωρείς τον ότι άμα του κάτσει μια ομάδα που λέμε, ας πούμε, Ερμήν, έκαμε εξαιρετική σεζόν πρόβληση στο Ερμήν. Είναι ο τρίτος χρόνος που θυκεύω πολλά καλές χρονιές και τούτοι ξεκινάει... Χάθηκε στην ανόρθωση ο Ρουσάς, χάθηκε στην ανόρθωση. Εντάξει, ναι, παίζαν παραπάνω ο... δεν μπορώ να λέω. Ήταν το λάθος του Γεσπάγια. Ο Λαφέρτη ήταν πολύ. Η ΑΕΛ είναι πραγματικότητα ότι
ειδικά και η χτεσινή ήταν είχε καμία δικαιολογία. Σοκ. Όχι γιατί θέλουν να μειώσουμε την ηλικία της ανωσίας. Σοκ και κοίτα και είδα εντάξει, κάποια στοιχεία στην ΑΕ, όμως πίσω πολλά, πίσω πολλά. Σε μια ομάδα που δείχνει είναι ομάδα. Γιατί με πιάνει πολύ θόρυβος για τις μεταγραφές, πολλοί παιχτές. Μα τι μεταγραφές. Μιραλάς και ο Μιραλάς δεν μπορούσαμε να σου είπε. Θα σου πω ότι εκείνος είναι ο γνωστός. Απλά είναι ο γνωστός, ναι. Αλλά έφερε πάρα πολλούς παιχτές. Δηλαδή, ας πούμε, πήγαν, άλλαξε δερματοφύλακα ο Σίλας. Άλλαξε σχεδόν τη μεσιά του γραμμή. Ενώ έφερε πάρα πολλούς παιχτές, έγινε πολύ σωρός για μεταγραφές. Αλλά στο γήπεδο ακόμα... Ελέγχεται πάντως, διότι... Φίλε, να σου πω ότι, ας πω κάτι, η άποψη μου είναι ότι τον δόθηκε παιχνίδια που δεν είναι, τα 90 λεπτά. Το μείον του Σίλας είναι ότι είναι καμία ομάδα. Μπορεί να φέρει παίκτες καλούς, αλλά είναι ομάδα. Είναι κατάφερε να οζέσει. Τώρα, γιατί είναι κατάφερε, αν είναι θέμα δικών ή οτιδήποτε άλλο, είναι να φανεί στην πορεία αν αντέξει ο άνθρωπος. Φίλε, είναι μια ομάδα η οποία είχε όλον τον χρόνο. Μπράβο. Να με τα φιλικά να ετοιμαστεί, να μπει έτοιμη στο πλαθέτιο της Ευρώπης ή τίποτε. Και τούτον ένα γίνηκε. Τι αμέλεχε. Και γίνεται λόγος ρε Μαλεκώτη, μετά από πολλά χρόνια ο πρόεδρος ο Κλέους έβαλε λεφτά. Δηλαδή ενώ επίγαινε με ένα συντηρητικό μπάτζετ για μια πενταετία, με τον Κέρκες ειδικά, φέτος έκαμε το κάτι παραπάνω, έφερε παίκτες ονόματα, επλήρωσε και αποσημειώσεις πολλές. Εντάξει. Είναι νωρίς, είπαμε, είναι νωρίς, σίγουρα να βρουν τα πόθια τους, τώρα θα γίνουν αλλαγές ή προπονητές ή δεν ξέρω, όμως είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μεγάλος μαραθώνιος, που τα λάθη ρε φίλε, τα 38 λάθη, να στοιχίσουν. Να σου πω κάτι για την ΑΕΛ να συμπληρώσω, είναι ότι κοινό που χάνει η ΑΕΛ, κοινό που έχασε 6 βαθμούς, αλλά και μου κινδυνεύει να χάσει τον κόσμο της. Γιατί είδαμε να σπίσω το παιχνίδι Μονάρι 4.000 κόσμος, εχθές πήγαν πιο λίγο, πήγαν 3.000. Έθελε τον κόσμο της ΑΕΛ. Και απογοητεύσαν τους. Απογοητεύσαν να γίνει ένα νέο ξεκίνημα και απογοητεύτηκε. Εντάξει, μα είμαστε στα δύσκολα που χρειάζεται ο κόσμος. Ναι. Είναι στα δύσκολα. Ποιο είναι μπορεί το επόμενο του ΑΕΛ, ο Ολυμπιακός ΑΕΛ. Στο ΓΑΣΥΠΗ, ναι. Ένα παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, 0 βαθμούς, 0 απόδοση. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Σίγουρα, είπαμε, ακόμα είναι νωρίς. Απλά για το φίλο μας, το Σίλας, θεωρώ ότι το ξεκίνημα κάτι άλλο παρά εκείνο που έπρεπε να είναι. Είδα, τώρα θα αντέξει όχι, δεν το ξέρουμε. Ακούγονται πολλά, έκτισε έκτισε τις πρώτες αποδοκιμασίες και εκείνος και οι παίκτες του. Θα φανεί στην πορεία αν θα συνεχίσει με το Σίλας για έτσι. Να μάθουμε. Ναι. Λοιπόν, για την Πάφων είπαμε, για τον Άρη είπαμε. Κατά πόσο θα μπορέσουν με τις αλλαγές. Πιέντε τον καφέ μας. Παρακαλώ, να μας ζήσω. Οι ομάδες που απογοητεύσαν, κατά πόσο θα μπορέσουν να βρουν τα πόθηκια τους και να βγάλουν καλών αγωνιστικών πρόσωπων και κατά συνέπεια βαθμούς. Μιλάς για Ολυμπιακό, καθμούς σαν ΑΕΛ. Ναι, ειδικά του σκιό. Α σου πω, αξίζει έτσι να πει γιατί συνήθω οι ατάκε σου γράφουν. Είπε και ο τρει κόντε για το Σατσάν, αλλά είναι καλό να προεκτείνουμε κάτι παραπάνω με την έννοια ότι όχι γιατί ακόμα πέτυχε το στόχο του, αλλά το παιδί είναι ο Μαρίνο Σατσάν, σαν προπολιτή, πρώτη φορά αρχίζει στην πρώτη κατηγορία. Επίση και φορέ το Τσίρον έδειξε ότι ένα φοβητικό τον Απόλυνο ούτε την ΑΕΛ. Έχει το πλεονέκτημα των Κυπρίων παιχτών που του εμπιστεύεται. Μειονέκτημα λέγεται ότι είναι το χαμηλό μπάτζετ που διαθέτει η Ένωση, αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια δείχνει να κάνει μια καλή διαχείριση στον πάγκο. Φίλε, είπαμε. Είχα σου πει και σε προηγούμενες εκπομπές όταν τσακώνω μου δαμή για τους Κύπρους προπονητές και τα διπλώματα κτλ. Είχα σου πει ότι η φουρνιά των ποδοσφαιριστών επαγγελματιών. Θυμάσαι που το λέμε. Που μια φουρνιά που ήταν η δική μου πόνη ήταν πολύ και πιο, λίγο πιο κάτω και λίγο πιο μητσί φτάνοντας στο ΑΠΟΕΛ είναι η φουρνιά των επαγγελματιών προπονητών. Δηλαδή δεν έχουν δουλειά να λύει. Δεν πρέπει να το αντιληφθούμε και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Και δείχνει ο Σατσάς που η φουρνιά του είναι ο Κάς, είναι ο Χαραναμπίδης, είναι τούτη που είναι η δουλειά τους, επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές και επαγγελματίες προπονητές που πρέπει σαν χώρα και σαν ομοσπονδία να στηρίξουμε
για να το, για το πυριακό στοιχείο. Ο Σατσά δείχνει αυτή τη στιγμή μια αναλαμπή σε αυτήν την κατάσταση. Αφού είναι, είναι ο Σοφρόνη, του Σατσάρι, του κουέχτε. Για να πάμε και στον τερπί, ναι, σε κάποια φάση. Εντάξει, απλά για ο Σατσά είπε στον το δυνατά η οποία είναι σημαντική. Εγώ θεωρώ να πάμε να δούμε πριν να πάμε στον τερπί, το Μόνια ΕΚ. Να δούμε και το νίκη του Απόλλωνα στην Περιστερώνα με τη Δόξα. Ναι. Δυσκολεύτηκα, ρε φίλε, αλλά... Ο Απόλλωνας σαν να συνεχίζει, όπως εξηγήσαμε πέρσι, έμπαιζε καλά, έσου 6 πόντους. Δεν μου έφτιαξε καμιά ομάδα να παίξει καλά, ας πούμε, και δεν έχω στο μυαλό μου το πλάνο παραπάνω, το φαίνεται να έδεισε την άμυνα, δεν έχει δεχτεί την κορ. Ναι. Σωστά. Και ο Παχνίδη και ο στοιχείο προαθλητισμού εννοείται, όμως είναι πολύ νωρίς. Εξεκίνησε όπως ξεκίνησε πέρσι που έκαμε το 4, θυμούμε 4 στα 4 και λέμε το δάμε. Σωστά. Εάν γίνει και φέτος, αμέσως αποκτά ένα χάντικα πολύ. Δεν μπορούμε να το πούμε να διάλειμε το πράγμα. Από όλον ομόνια. Ντέρπι, ναι. Η ουσία είναι ότι πήγε σε ένα γήπεδο, ρε φίλε, με ιδιαιτερότητες, νέο γήπεδο, το Υπεριστερό, να παίξε με μια ομάδα. Να θυμηθώ μια παρευθέση, θα μείνει. Και η Δόξα έφκαλε μια καλή εικόνα, επάλεψε το παιχνίδι, αλλά η ουσία είναι ότι έπιαν τους τρεις βαθμούς του Απόλλωνα. Ναι. Χωρίς να βλέπεις κάτι διαφορετικό στον Απόλλωνα του Καταλάβου, του Απόλλωνα του Τσορνίγκερ. Φίλε, είδαμε τον Ολυμπιακό, έτσι, έναν πλάνο σωστό και χτες τον Ολυμπιακό. Τον Πειραιώς. Α, ναι. Και χτες φαίνεται να διαχειρίζεται με υπομονή. Δείχνει μου ότι ένα μπει τον κόρ, δεν θα φάω και να μπει. Του το φκάλει απλά δύο παιχνίδια. Ναι, μα τότε σημάθηκε μεγάλες ομάδες, έτσι. Συμφωνώ. Τώρα, να δούμε κάποιοι παίχτες που είναι βράδυ τα πόθηκια τους, οι τραυματίες, ο ξανατραυματισμός, όταν πω, ο άλλος, ο Πουλαροβίδη, με έφτωμα Ζάρτη, να μπορεί, Ζόρτη, ο Ζράντη. Εν το ξεκίνημα, έτσι γενικά το ξεκίνημα του είναι απόλυτο, χωρίς να δεχτεί γκολ και να δούμε τη συνέχεια. Απλά να πω ότι θέλω το παιχνίδι. Και με κόσμο μόνο από όλα αυτά. Στο νέο γήπεδο της Ζόξας, να το πούμε. Έκαμε και μια αναφορά ο Σπιλέσκι. Σπιλέσκι του Άρη. Α, πήγε στον Άρη τώρα. Ναι, το προβλήνει με Σπιλέσκι. Επειδή έχεις πειμάσει στον Απόλλωνα τώρα. Ναι, έκανε μια αναφορά να το σου πω, να το συνδέσω. Έκανε μια αναφορά και ο γήπεδον του Τσίριου. Ναι. Αν και ο γήπεδον και ο ρε φίλε. Εντάξει, πρέπει να λέω και Σπάγια ρούπος. Τι είναι καλά κάποιον το Σπάγια. Εντάξει, δαμέ, ο Σπάγια μίλα για το καταστάσεις, δεν μίλα για το γήπεδο. Εντάξει, για όλα, οκ. Και έρχομαι να σου πω ότι το νέο γήπεδο, πώς το είδα που έπαιζα. Βρήκα πάνε τσίλ. Δεν ξέρω. Και είδα κάποιες φάσεις που έδειχνε παραπάνω που με zoom η κάμερα ή σε αργή κίνηση ή που είναι επανάληψη. Έβλεπα το πόδι των παιχτών και ο παπούτσι να μπαίνει στο χορτό και να είναι σχεδόν στον αστράγιο. Έχετε δείξει μια φωτογραφία, ρε Μαλεκό, που τράβησε το χόρτο. Νομίζω ότι απέκτησε της Ένωσης και τα έφκανε τόπο σκάλες του τα φωτογράφη τα χόρτα. Εγώ είδα το πολλά πασίν, να το πω έτσι για να καταλαβήσει ο κόσμος. Είναι για την εποχή ειδικά. Φίλε, το χόρτο είναι τόσο πράγμα που παίρνει. Και να βάλει και λίγο νερό να χτυπάει μπάλα πάνω και να πιένει. Είναι επικίνδυνα γήπεδα για τους τραυματισμούς για παίχτες των τα γήπεδα. Έτσι είναι μόνο οι τραυματισμοί ρε φίλε, έτσι ότι η μπάλα πάει... Έτσι είναι. Και είναι ένα κομμάτι νομίζω που απλά αναφέρουμε το, διότι φαίνεται που την τηλεόραση είναι, φαίνεται, δεν ξέρω αν τώρα αν είσαι παρόν κάνω λάθος, αλλά εκείνο που έβλεπα εγώ, ειδικά και σε ένα γήπεδο καινούριο, ένα γήπεδο καινούριο κορυφή. Τώρα μιλάς για πάμε. Τη Ζόξη. Ναι, πάει στη Ζόξη, ναι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και να βλέπω το χόρτο. Ναι. Δεν ξέρω, παγιά έκανα χόρτα και το χόρτο το πασίου που λιούσα μέσα μη και... δεν ξέρω. Απλά αναφέρω το γιατί έκανε μου κλικ. Έκανε μου κλικ. Τι είναι που είναι τραγικό, ρε φίλε, το χόρτο του Τσίριου. Τι είναι τραγικό. Να κάνουν αλλού. Είναι υπομονή, να μπορούν να κάνουν. Πες και πάνε στο σύστο. Φίλε, υπομονή δεν μπορεί να παίζεις έτσι σε έτσι κήπεδα. Πρέπει, έχουν θέματα. Εντάξει, ο φίλος μας
ο Ανδρέας, να μα εγκαλά να βγουν μπροστά και ευκαινούν. Δεν μπορεί να πει κανένα ρε φίλε που δεν ξέρουν, ναι, όχι ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι άλλος. Και εδώ έχει μια πρόληψη που λέει ότι μπορεί να φάμε και τον νιώφρυ. Φίλε, εγώ, εμένα η άποψη μου είναι να βγουν όλοι και να πούν, ρε φίλε, θα μπείτε μέσα πρώην του Γενάρη. Να τα κάνουν και τους δρόμους, να κάνουν και τα ύπεδα, να κάνουν και τα τούτα, να σιάσει, διότι με τον αδούν τα λύσαν να μπω τα ύστερα, να μπω την αλεύτα, ύστερα να μπω την μεθαλή, τούτο είναι το χειρότερο πράγμα. Και οι ασομάδες, διότι φαντάζομαι, με πουλήσαν και εσείς ότι, ναι. Ναι, άλλο θέμα γίνουν, ναι, μιλούν στον Απόλλωνα που παίρνει κόσμο στην Ανατολική τώρα του Ξηρίου. Και παίζει αύριο με την Ομόνια, για να αντιλαμβάνει τι θα μπορεί να γίνει. Κύριο πόσο θυμάσαι, ρε Μαλέκο, ξέρεις ότι έγινε ένα που έγινε με το νέο γήπεδο, καθυστέρηση. Το Τσίριον, όφιλε, σαν... Το Τσίριον πάντα τα χάλια, αλλά τα τελευταία χρόνια των Χόρτων ήταν τέλεια. Ήταν τέλεια. Ας πούμε, ακούστηκε ότι έκαναν συναυλίες, να κάνουν και άλλες συναυλίες, μπαίνουμε στο γήπεδο... Να τη φουρέρα και σίγουρο. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε το Τσίριον να είναι ακατάλληλο για να παιχτεί ποδόσφαιρο. Κρίμα. Σαν αγωνιστικός χώρος. Πάση περιπτώσει, άρα στον Απόλλωνα βλέπεις τον που λες ότι ασφαλίζει πίσω. Έτσι, από την Λουτζία, η δόξα, ναι, τι πάμε το Ιωάννα Πολύνα, ναι. Μια περίοδος για να δικαιώσουμε με τον Απολύνα, η οποία είναι να παίξουν και στην ομίλους τώρα, έχει μονάδες, όπως είναι και πέρσι. Το στοίχημα είναι να κάνει μια, μετά το περσινό, να κάνει και μια ομάδα, ότι είναι να δείξει ότι είναι να ξαναδιεκδικήσει το πρωτάθλημα και με καλό ποδόσφαιρο. Mm. Κάτι που το πετύχει στις προηγούμενες φορές που πιάσαν το πρωτάθλημα. Πέρσι. Απλά εντάξει, πόσο μικρό δείγμα και να είναι, βλέπεις ότι έχει τα φόντα ο Απόλλωνας, βλέπεις σαν ομάδα από την αξιολογής να είναι όπως ήταν πέρσι ενώτσαμε στην... Άμα θα είναι φίλε, εγώ δεν τις εγώ το θέλει. Θεωρώ ότι... βλέπεις το βασικό διεκδικητή του πρωτάθλημα, δεν είναι. Μάλιστα. Για ειδόξαν θέλει να πεις κάτι. Για ειδόξαν... θα σου πω που μου άρεσε και με την Εστάθηκε και με την ΑΕΚ και με τον Απόλλωνα. Πολλά καλή μεταγραφή είναι του Ασάντε. Ναι. Δείχνει ότι κάνει μια διαφορά, ενώ ο Σαντίκη δεν μπορεί. Έπαθε μια διάθεση. Ξέρει, έχουμε νεότερα. Εντάξει, έχει μια Ελλάδα σε ένα χτύπημα, μακάρι να το πει. Εμπέχτη πόση χρόνια πονεί στη δόξα. Να δούμε τις επόμενες αγωνιστές. Ξεκίνησε με δύο ντερπιού ουσιαστικά και δόξα ρε φίλε. Όχι, ένα... δύο δύσκολα παιδιά, δύο ντερπιού. Ναι, ένα ανοιχτός, ναι. Ενώ σου δούμε μεγάλες μάρες. Η δόξα πάει να παίξει τώρα με ενός νέων παραλυμνίου εκτός έδρας. Το παραλυμνί. Του ανταπαιχνίστηκε που να την δούμε. Να δούμε και τους κοιο. Mm-hmm. Και τους κοιο. Και το παραλυμνί το οποίο έπαιξε δύο ντερπί αγωγή στη Λέμεσο. Διαφορετικά προσεγγίζεις του τα παιχνίδια. Τώρα μπορεί να πρέπει να χτίσεις που παίζεις με μια ομάδα την οποία θεωρείς ότι να την χτυπήσεις και να αλλάξεις το πλάνο σου πιο επιθετικό, πιο να δημιουργήσεις και τα λοιπά και αμέσως να δούμε έναν παραπάνω δείγμα και για την Παραλίμνη και για την Τόξη. Ναι. Αμέσως θα θυμίσω αν τέλει πήρε μάλε, είδαμε το Σάββατο του Ομονία ήταν συγκλονιστικό με τη διαρκή μας του σκορ, δηλαδή και αν που λες καθάρισαν το η Ομόνια και η Άκη σοφαρίζει και λες ότι η Άκη να το γυρίσει και ξαναγυρίζει το παιχνίδι η Ομόνια. Πώς είδες το... Είδα. Έκατσα τα όλα τα παιχνίδια του τους, εγώ δεν ξέρω τι που παθά. Ναι. Συνήθως βλέπω ένα θκιό, τώρα έβλεπα τα όλα. Εντυπωσιαστήκα από την Ομόνια το πρώτο ημίχρονο, το πόσο pressing έκανε τεσάς και ψηλά την ΑΕΚ, πολλά τρεξίματα και είχα πει το ημίχρονο ότι η περίοδος που είναι τώρα θα αντέξει. Ναι, θα αντέξει και το 90 λεπτά. Δηλαδή, ψηλά την ΑΕΚ, φίλε, δεν μπορούσε να βγάλει πάσες μπροστά, να βγει μπροστά. Που το μισό γήπεδο. Ήταν πολλά ψηλά. Και ήταν πολλά τα τρεξίματα και είπα το δεύτερο ημίχρονο δεν θα βγάλει τους ρυθμούς και ψιλοδικαιωθήκαμε όταν έγινε και 2-2. Ναι. Η ΑΕΚ απογοήτευσε με το πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να βρει λύσεις που έπρεπε να το κάνει. Είδα τον προπονητή
που έφκαλε μας καλά στοιχεία στα προηγούμενα παιχνίδια και στην Ευρώπη, να γίνεται Τούρκος. Εννοείς η αντίδραση. Να αντίδραση του, και του είναι καλό, ότι δέχεται, έστω και αν παίζουμε ένα way με την Ομόνια, δέχομαι του την απόδοση, νο, γιατί έχασε. Ναι. Και φαίνεται το, και είναι καλό του, καλό του το, η νοοτροπία. Έφκανε μια αντίδραση το δεύτερο μικρό είναι 2-2 και θα σου πω επιτέλους, γι' αυτό να βγάλω και το καπέλο ως τώρα του Λένο σε πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις ρε φίλε, είπαμε, θέλαμε να το δούμε παραπάνω όταν ήρθε που ξεκίνησε να κάνουν ντούμπες και τα λοιπά, το ένα το άλλο, θέλαμε να δούμε παραπάνω στοιχεία του, έφκανε μας τον τελικό του κυπέλου με 10 παίκτες για 90 λεπτά. Φκάλλει μου τώρα και ένα στοιχείο ρε φίλε που ήθελα να το έβρω και εγώ και όμως έπαιζα να είναι 35-36 χρόνια και να με διαχειριστείς όπως πρέπει. Παπουλής. Εάν τον έχω στα ποιητήρια τον Παπουλή που ξέρω τι σημαίνει να είναι ο Παπουλής μες στα ποιητήρια με τα χρόνια εμπειρίας και πρωταγωνιστικούς πια είναι πρωταθλήματα και ξέρω εγώ. Και διώ του το μισάωρο, διώ του 20 λεπτών και τον τζαμί να με δικαιώσει. Τούν την διαχείριση θέλουν τούτοι οι παίχτες. Και ας πάρω στο Ρονάτο, στη Μάτσεστερ, που είναι άρρωστο και θέλει να παίζει 37 χρόνια, 90 λεπτά στην Αγγλία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, παίζουν μάπα, να παίζει και τα 90, και τα 90, δεν μπορεί κανένας να πάρει με χρόνο. Θέλεις διαχείριση. Ναι. Και τούτο μου εύκαλε ο Λένο ανεχτές, η διαχείριση του είμαι πολύ. Και να δούμε στη συνέχεια. Ναι, δηλαδή. Έχεις δίκιο ρε φίλε, όμως εγώ δύο πίστοση και του παίχτη με έννοια ότι ο Παπουλής μπαίνει μέσα στο γήπεδο όσο είναι να τον βάλει και είναι έτοιμος ρε φίλε. Αυτό δείχνει πόσο προπονημένος είναι, πόσο επαγγελματίας είναι. Ακριβώς. Πόσο επαγγελματίας είναι, πόσο έχει πολλές ζούγκες να κάνει στα ποτήρια ο Παπουλής. Και να είναι έτοιμος για το τι μπορεί να χρειαστεί η ομάδα. Θα έρθει και μπορεί να βάλει που αρκεί. Όμως δεν μπορείς ή να κάνεις προβλήματα. Οι παίχτες που κάνουν προβλήματα ρε φίλε όταν έχουν μια εμπειρία και εν ονόματα. Εντάξει, θέλω να πέσω και κάνουν και προβλήματα. Εμείς στα βοητήρια και με βάλει κτλ. Κτλ. Ναι. Η διαχείριση ως τώρα τούτη του Παπουλή έστω το πρώτο δείγμα δεν με αρέσει. Και είναι γενόγον προπονητή. Ναι. Γενόγον προπονητή. Πάντως για τον Λένο πρέπει να πούμε και ένα άλλο ρε φίλε. Ένα στατιστικό στοιχείο τώρα είπα στην προηγούμενη φορά ξεπεράσαμε το έτσι χωρίς να σχολιάσεις, στα σημαντικά παιχνίδια που πάμε στο Παγκόσμιο της Ομόνιας και θυμίζω ότι και παιχνίδια με την ΑΕΒ προημιτελικά, δύο ημιτελικά με την Ανόρθωση 4, έναν τελικό με τον Εθνικό Ναχνας 5, δύο παιχνίδια με την Γκάντι 7 και έναν εχθές με την ΑΕΚ 8 παιχνίδια, κοίτα τι αποτελέσματα έχει η Ομόνια. Δηλαδή είχε δύο προκρίσεις με την ΑΕΒ, με την Ανόρθωση. Καλή ματιά είναι λιγό όμως. Περίμενε. Και έλειψες και παιχνίδια, Super Cup με τον Ακρίτα. Το λοιπόν και έλεγαν όλοι μάνα λένε όπου έκαμε την εντεκάδα. Και εσύ είπες μου το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, είπες μου και εσύ την προηγούμενη φορά ότι πήραν έτοιμη η Ομόνια στο παιχνίδι με τον Ακρίτα στην πρεμιέρα. Ναι. Το ερώτησες με πόσο σημαντικό είναι να είναι στον πάγκο. Ναι, είναι πολλά σημαντικό. Είναι πάρα πολλά σημαντικό. Τώρα τι να κάνουμε, ας πούμε, φυσικά το λέω, δεν χρειάζεται που μάθαμε να το πάμε εγκόμια. Ο άνθρωπος έχει πίσω του ένα τεράστιο βιογραφικό μπροβολή. Λέμε τις απόψεις μας που βλέπουμε τα παιχνίδια. Όμως δείχνει ρε φίλε τώρα, πας στον πάγκο της Ομόνιας είτε στα σημεία είτε άλλος, πως ότι κι αν είναι την ουσία. Και με την ΑΕΚ είδες ότι κάποια στιγμή στο 2-2 λες να το γυρίσει η ΑΕΚ στο ΓΑΣΥΠ, θα μπαίνει ο Παπουλής μέσα, βάλει το κόλ. Σωστές κινήσεις. Εύκαλε μας έστω. Τώρα συνδυάζουμε τα δύο παιχνίδια που ήταν εκτός του παγκού λόγω τιμωρίας. Είχες ένα αποτελέσμα τα δύο ίδιες. Ναι, συνδυάζεται, όμως εύκαλε μας και δύο φορές με την... Ένα θορκέτουν με το στο Σούπερκα. Ένα θορκέτουν με τον Ακρίτα. Δηλαδή είσαι καμπανέμα του. Ναι. Τώρα αν το συνδυάζουμε γιατί λέει με τον παγκό, παίζει τον ρόλο. Κάνω ένα συνειδημό σκέψη εγώ και αυτό σου λέω. Παίζει τον ρόλο του. Παίζει τον ρόλο του όμως ελπίζω να μένει μια ομάδα που είναι να έχει αστάθεια. Εννοείς για την Ομόνοια. Ναι. Δηλαδή έπαιξε με την Κάρτη, είδαμε εξαιρετική ομάδα. Παίζει με τον Ακρίτα που δαμε, βρέθηκε δαμε.
Παίζει με την ΑΕΚ που βγάλει το καλό το, το πρόσωπο. Εάν ύστερα που έμεινε αυτό. Μια προβληματικό πρόσωπο σε αυτήν την χρονή η Ομονία. Ένα 20 λεπτό δεν ήταν κάτι. Είπα σου το γιατί. Μετά το 2-0. Είπα σου το γιατί. Ήταν πολύ το πρέσι που έκαμε το πρόσωπο 40 λεπτό. Και η περίοδο που παίζουμε. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματο. Οι ταχύτητε που έφκαλε ήταν αναμενόμενο για μένα να μην μπορέσει να βγάλει το 90 λεπτό με τον ίδιο ρυθμό. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι, ρε Μάλε, μια και μιλώ για την Ομονία. Πόσο μικρό είναι το δείγμα, φυσικά με το δείγμα με τον Λένο μεγαλώνει με το που τα έχουν πέρσει στον πάγκο. Τι βλέπει διαφορετικό στην Ομονία του Λένο με την Ομονία του Μπέρκ? Έχει κάποιο που λένε ότι ο Μπέρκ έκανε μια διαχείριση διαφορετική με έννοια ότι κυνηγούσε πάντα την ουσία. Δηλαδή, μπορούσε να προηγηθεί ένα 0, να παίξει, να κρατήσει το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τόσο επιθετικό προπονητή όπω είναι πιθανόν ο Λένο. Θέλω την άποψη σου. Ωραία πάσα τούτη. Ωραία πάσα. Καχήν εγώ και ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο έτσι άμε. Πρέπει να του κάνω Αντριάντα. Ούλα ξεκινούν που τζάμε. Έτσι πάλι ο Αντριάνο, ο Φαμπιάνο ήταν πως αγωνίστηκε για να το γυρίσει η Άγκε, ναι. Όμως, είναι μια ομάδα η οποία παίζει με κόφτες. Είναι τούτη κριτική που κάνει τους οφρόνιμπε με αυτά και να έρθουν στο πολύ για με την άρθρο συνέχτες. Είναι μια ομάδα που ήταν ο Γκόμες με τον Κούσουλο. Θυμάσαι? Ο ένας έκοφκε ένας κόφτης και ο άλλος εμοίραζε, έκανε παιχνίδι. Και ήταν έναν κακοκουρδισμένο ρολόι μαζί με την άμυνα πίσω Φαμπιάνο σωστή άμυνα και δυο κόφτες και άλλασε τους μπροστά, είτε τους γουίγκερ του, είτε τους επιθετικούς του. Έτσι λειτουργάνε οι Ομονία. Φέτος, τούτο που είδαμε τώρα, είναι η άνοδος του Μίξ και έναν τρεχαντήρι Χαραλάμπος. Είναι τον Πασιερού ρε φίλε. Και ο τρίτος, τσινός, ναι. Αφού οι κόφτες του δίθηκε ο ένωση. Βασικά ο Χάμπος είναι τον Πασιερού είναι. Οκ, οκ. Προσπαθεί τούντο να εφαρμόσει τούντο και φκένει. Περίπου είναι το ίδιο στυλ με τον Πέρα. Η αλλαγή του Μίξ που το θρώτησε έναν κυρίαρχο μες στον χώρο του κέντρου να μοιράζει να... ένα μητσίνα τρεχαντήρι, ο Μπασιρού, ο επόμενος ο κόφτης και έχει μπροστά εκείνους που έφερε και τα λοιπά. Βγάλε μου τον το πράγμα. Και ακόμα έχει να βάλει παίκτες η Ομονία, ρε φίλε. Έχει πολλούς, έχουν πολλούς. Απλά διαβλέπεις το ίδιο, περίπου το ίδιο παιχνίδι με τον, με τον Μπέρκ που κάνει ο Λένο. Αν εξαιρέσουμε την μετά τον τραυματισμό του Κούσουλου και του φυγή του πάλι που τραυματίστηκε και ο άλλος ο Γκόμες κατάφερε να έβρει τη χημεία για μένα. Ναι. Ο Μπέρκ. Όχι ο Μπέρκ, ο Λένε. Όχι, όταν που τραυματιστήκε. Α, μιλάς για πέρσι, ναι. Ναι, κατάφερε να βρει τη χημεία. Βρίσκει τη χημεία τούτη ο Λένε. Κι αμέ νομίζω το στοιχείο ρε φίλε που ρε, όταν παίζεις με κόφτες και κόφτες τι σημαίνει? Εντός μόνο την μπορεί να πιάσει τη μάπα. Και σημαίνει να προσπαθεί άλλο να κάνει επιθέσεις για διάπαση στον τοίχο. Παίζει καλά ο αριστερός μπακ, παίζει καλά ο δεξίς μπακ, παίζουν καλά ο στόπερ. Ελέγχουν καλύτερα οι γραμμές τους το έναν το άλλο. Και να έρθω στο Αποέλα θέλεις τώρα. Όχι, όχι θέλω στο Αποέλα, περιμένω. Εντάξει, ό,τι είναι έτσι μέρα. Μιλούμε για την Ομόνια τώρα, είπες... Τι μου πας, τι φορε φίλε! Έφυλε, η Ομόνια πήθησε, σαν ομάδα, πήθησε. Πήθημε, και αμυντικά και επιθετικά. Άνοιξε το αρκασμό, είπε και ο σχολιαστής ο Μπεζούς, να μωρέ, που έχει ένα βιογραφικό καλό. Έχει ένα σταδιφέρα, εγώ απεριμένω τον Λεγίνο. Εντάξει. Ο πίσω του, νομίζω τον άλλον, τον ψιλομαυρί. Τι ο 7 είναι μόνο. Α, ο Βραζιλιάνος, ο Μπρούνο. Ναι, κάνουν ένα δίδυμο, έτσι μικρό δείγμα, αλλά το πιο βασικό είναι στις επιθέσεις. Δηλαδή που σου είπα ότι πρεσάρισε και την ΑΕ και δεν μπορούσε να έκανε αυκή, πώς θα είναι αυτή. Ξεκινούσαν τους επιθετικούς και δύο θα γίνουσαν πάνω στους κόφτες. Η Ομόνια όπως βλέπεις τώρα, εγκαλύτερο με Περσίνη, γιατί βλέπεις ότι είναι να ακολουθεί μια πορεία διαφορετική, γιατί η Περσίνη Ομόνια τερμάτισε ένα 7. Βλέπεις τη φέτος ότι θα είναι έκπληξη για σένα να μείνει εκτός εξάδας. Θα είναι βέβαια.
Όπως ήταν και πέρσι. Βλέπεις την εσύ όμως τώρα φέτος να είναι το δείγμα, ρε, πιο ωριμή ομάδα, πιο έτοιμη για να, το... για να μην πάθει όμως πάθει πέρσι. Το δείγμα είναι μικρό όμως οι ποδοσφαιριστές που βλέπουμε ότι πρωταγωνιστούν τώρα νομίζω να είναι η πορεία η περσινή. Ναι. Μια κουβέντα... Και να πούμε για τον Κούσουλο. Ναι, ήταν να σου πω τώρα, γιατί να σου πω κάτι, ρε φίλε. Στη σκέψη σου. Αμέσως, ναι, ήταν το μόνο να σε ρωτήσω για τον Κούσουλο ότι είναι τόσο καλός παίκτης, τόσο καλό παιδί, ευκάλυτος σε χαρακτήρα, που είναι και να γίνει η Ομονία της για να πεις ότι ευτυχώς που επέστρεψε ο Θεός να τον έχει καλά και θέλουμε να το βλέπουμε στο γήπεδο. Φίλε, όλοι να πούμε την καλή μας κουβέντα, γιατί ξέρουμε τον Κούσουλο. Εγώ κακιούσαμε τον κοινό μου μες στις εθνικές. Και πιο μίτσι και στην Εθνική Ελπίδο, που δεν τον είχαμε βασικό. Ναι. Επί εποχής Χατζηλούκα και εγώ βοηθός του στην Εθνική Ελπίδο, για το χαρακτήρα του κτλ. Δεν συζήτηται για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Δεν θα σου πω ότι είναι το ταλέντο που φκένει, ξέρω εγώ που γεννήσω. Έκαμε φοβερή εξέλιξη με Μπέρκ. Ναι. Ήρθε ο τραυματισμός του που ήταν πολύ μήνος και πολλά δύσκολος για τον ίδιο. Πρέπει να αν μπεις μέσα του, ρε φίλε, μιλούμε ότι... πρέπει να πω ότι κάποια στιγμή έγινε και η ακραία... Ότι να σταματήσεις. Ότι να δεις πρέπει να ξαναπαίξεις. Σκέφτου ψυχολογικά πόσο χαρήκαμε όλοι που επάτησε γήπεδο. Και ελπίζουμε η συνέχεια, εβδομάδα με εβδομάδα, με αγωνιστικά λεπτά, να γίνει εκείνος που ήταν. Του ευχόμαστε. Ναι. Και μιλούμε για να παίξουμε... Και χωρίς τραυματισμούς θα επανέλθει, κάνω τι σε λέω. Ένα μεγάλο σύγχυ για την Ομονία να ξαναπεί τον Κούσουλο τον παλιό. Βέβαια. Ένα σύγχυ για την εθνική μας, είναι έτσι. Εννοείται. Mm. Πολύ φκέτε κόφτες ο φίλος μας ο Τιμούρ. Φίλε, ελπίζω αύριο μπορεί να πάω στο. Διότι να έρθει. Πότε μπορεί να έρθει. Τι με τηλεφώνει αυτό. Ήδη έκανα τηλέφωνα μου. Να πάμε την Ελλάδα να δει το μάτσο. Ήδη έκανα τηλέφωνα μου. Θέλω μια θέση πίσω από τον μπάγκο. Πε μου για την ΑΕΚ, κάτι ρε Μαλεκό. Την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ απογοήτευσε με το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερον ήταν λίγο καλύτερη. Έφκαλε μου ο προπονητής ότι έδεχεται. Τούντες αποδόσεις, ήταν η πρώτη ήττα σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, σωστά. Ναι, ήταν το 8ο παιχνίδι. Χωρίς ήττα. Έκαμε 7 παιχνίδια χωρίς ήττα και χάσαμε την Ομόνοια. Mm. Οπότε, εντάξει, θα έρχεται μια απόδοση όχι τόσο καλή. Να πούμε ότι και στην Ευρώπη γίνεται, ρε φίλε, στο πρωτάθλημα να είσαι λίγο όταν ακολουθούν παιχνίδια στην Ευρώπη. Συνήθως οι ομάδες είναι λίγο. Τι είδαμε, α πούμε, με την Ομόνοια. Γαντί, ναι. Με το να κρύβει, να έχασε. Η ΑΕΚ πρόκριση είναι και τη σπίτι με τη δόξα. Και στην Ευρώπη γίνεται. Ανάλογα με το ρόστο, και πώς θα το διαχειριστεί. Σαν ομάδα όμως, πώς τη βλέπει την ΑΕΚ. Σαν ομάδα αρέσκει μου. Εχθές δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε εχθές. Όμως έχει μονάδες καλές. Βγάλει μου ο προπονητής ότι ελέγχει την κατάσταση και είναι πρωταγωνιστής στο να μην δέχουμε να χάσουμε τον τρόπο του. Θα δούμε τη συνέχεια. Ναι. Πριν πάμε στο ανόρθωση από είπες με τον Φαμπιάνο, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Εσύ στην καριέρα σου έπαιξε με ίσως και συμπαίκτες και αντίπαλους τερματοφύλακες. Ναι. Πολλά καλούς. Πώς τον αξιολογήσουν τον τερματοφύλακα. Τον Φαμπιανό. Ναι. Φαινόμενο. 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 Δηλαδή φαινόμενο που νομίζω ότι είναι ξανά ένα τερματοφύλακα στην Κύπρο. Αν υπάρχει περίπτωση. Ένεση ας πούμε με Πάρτο, με Βάτερμαν που θυμούμε κανένας. Εγώ. Κανένας. Και πιο παγιά που έχουν τα ρεκόρ, ο φίλος μου πράξει τέλους αγωνιστικά λεπτά που έχασε. Εντάξει, πάει πολλά πίσω, ρε φίλε. Μιλούμε για το επαγγελματισμό. Τώρα μιλούμε πέραν το επαγγελματισμό. Μιλούμε και για παιχνίδια κάθε εβδομάδα, Ευρώπη, Τετάρτη, Κυριακή. Δεν μπορείς να συγκρινείς. Όμως τούτο που γίνεται με τον Φαμπιάνο, ρε φίλε, είναι φαινόμενο. Ναι. Είναι τέλος του λαού. Μια μεταγραφή η οποία έχει πετύχει. Ξέρεις με τα καθυστερήσεις εκεί πρώτα να πάμε για να είναι. Του αρέγω. Διότι είναι ο Ματίας. Ναι.
Όχι, ήταν τραυματίας, ήταν χωρίς ομάδα, ήταν που ήταν... Είχε τραυματιστεί, ήταν εκτός. Άρα για σένα φαινόμενο και... Ότι καλύτερο έχουμε δει εσύ θέλει το ονοματοφύλακα, ναι. Διάρκεια, από παραπάνω φίλε, και που τα λούμε όπως τα λούμε μπες στο γεροκάτω. Είναι διάρκεια πάνω. Από όσα αγαπώνται το είναι ο τρίτος φόνος που είναι τα πάνω, κόφκι πέναρτη, κόφκι προκρίσεις, κάνει προαθλήματα, κάνει πιάσεις και τραυματίστηκε πέρσι. Πόσο καιρό έμεινε έξω η πορεία της Ομόνιας δεν είχε καμία σχέση όταν τραυματίστηκε, οπότε καθαρό. Καθαρό και εντούν το στοιχείο ρε φίλε που και είναι ποντζαμε με τις επιτυχίες της Ομόνιας να πρέπει να δουλέψουν ακόμα παραπάνω. Διότι έσωσε πολλούς. Ο Φαπιάνο έσωσε πολλούς, πολλήν κόσμο. Πολλήν κόσμο για έναν τζάμι. Ούλοι και προπονητές και διαχειριστές και Γερμανούς και Αμερικάνους και πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Βαδόπουλο, ρε Μαλέκο. Κόντρα σε προβλέψεις το αποτέλεσμα το χτεσινό, με την έννοια ότι ήταν η παράδοση, το sold out της ανόρθωσης που την Τρίτη, τα πολλά προβλήματα που είχαν το ΑΠΟΕΛ, γιατί να μας θέλει κρίνεις όταν ευκείαν προς τα έξω Σάββατο το απόγευμα ότι και ο Σαρφό έξω, και ο Κωνσταντίνοφ έξω, ήταν και ο Εφρέμ έξω, ήταν και ο Τβάλι ένας Γεωργία. Ο Βιαφάνης, συγγνώμη, τέσσερις παίκτες. Ενώ λες ότι ειδικά κινήθηκε ο Ιχάφρε Μαλέκο, Βιαφάνη και ο Σαρφό, μα λες, μα πώς θα πάει το ΑΠΟΕΛ να παίξεις το Παδόπουλος με την ανόρθωση και να έχει τύχη. Ακούω σε μια ανοιχτά σκιά. Νιώθω δικαιωμένος στην περασμένη εκπομπή. Νιώθω δικαιωμένος απόλυτα. Δηλαδή. Εγώ. Εντάξει. Πώς νιώθεις. Δεν ξέρω εγώ. Σε, βαθμό, σε ποιο σημείο νιώθεις. Σε πολλά σου. Ξεκινήσου. Ναι. Πρώτο. Είπες μου, ξεκίνησες τώρα και έλεγες μου πριν το παιχνίδι λόγω της... Το δεδομένο που σου είπα ρε φίλε, ναι, λόγω παράδοση, παράδοση ατμόσφαιρα απουσίας. Ναι, ξέρεις παράδοση. Μα η παράδοση είχαμε την όγες πάει. Που σου είπα την περασμένη φορά, την περασμένη εβδομάδα ότι δύσκολα ο αν και καλός προπονητής είναι να κάνει το καμήν ο Κεσπάκης, ο άρεστος ο τίτλος. Εντάξει, δεν είναι να σου πω τώρα δικαιωθήκαμε που είναι δεύτερη αγωνιστική. Απλά την παράδοση του ΑΠΟΕΛ να μην κερδίζει την αόρθωση, ενώ τι μου πω έτσι, έτσι μου λέω. Σωστό. Οπότε ξεκαθαρίζω σε αυτό το ζήτημα. Την παράδοση την ναι, γιατί είναι η παράδοση παλιά είναι ανόρθωση πριν να υπάρχει ο τίτλος. Εντάξει, σου πω παλιά ο του Νίκου του τέλος πάντων, εδικιώθηκες για το πρώτο αποτέλεσμα του ανόρθωσης ΑΠΟΕΛ. Εδικιώθηκα για τούτο, ότι η παράδοση του Τιμούρ με το ΑΠΟΕΛ έσπασε χωρίς τον Τιμούρ πας στον πάγκο. Σωστά. Το ένα κομμάτι. Εσταριστικό μπορεί μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Σωστό. Το δεύτερο κομμάτι, έρχομαι στη συνέχεια της ερώτησης σου, το δεύτερο κομμάτι είναι η κριτική που κάνει τους Σοφρόνη. Και λέει μου, λέω σου εγώ ένα στηρή κριτική πως μου το είπες, όχι έκαμε στους για την περασμένη εβδομάδα. Εντάξει, ότι δεν μπορεί να παίζει χωρίς κόφτες. Οκ, είδα μια ομάδα ανοιχτές με κόφτη τον Σατσά και τον Βουλγαρό, τον Κωνσταντίνο. Οκ, μα όταν έχεις κόφτες, είπαμε τους πριν με την Ομόνια, έχεις και άμυνα. Όταν δεν έχεις κόφτες, φταίει σου και η άμυνα, φταίει σου και η επίθεση. Δεν έχει τείχος να χτυπά πάνω όπως είπαμε πριν. Έκαμε το τούτο και δικαιώνει μας για την κριτική. Για μένα δικαιώσε με στην κριτική που του έκαμε ότι δεν μπορεί το απόλυτο να παίζει χωρίς κόφτες. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, αν ήταν καλά ως αφότσο Βιγιαφάνες, δεν ξέρω αν δεν έπαιζε έτσι. Οπότε, να έρθω γενικά να σου πω ότι αν ο Σοφρόνης διαχειριστεί το υλικό του ΑΠΟΕΛ, διότι δεν το ψες, ότι το υλικό του ΑΠΟΕΛ είναι για να μπει ο Μύρος. Σε πολλούς παίκτες. Σε πολλά δύσκολο να τους διαχειριστείς. Αυτό σου λέει, πολλά δύσκολο τώρα χωρίς παιχνίδια και χωρίς αγωνιστικά λεπτά μπορείς να τους βάλεις όλους. Το πώς θα έβρεις τη χημεία να λύσεις το πρόβλημα με τους πολλούς παίκτες και να έβρεις το πλάνο σου με κόφτες. Είπα σου όντα ο Σβίλη που έφκανε τον το ημίχρονο στην Σουηδία και τον ξανάβαλε και παίζε χωρίς κόφτες. Ναι. Και τούτο που έκαμε χτες, αν το έκαμε με τους Σουηδούς,
θα επέρναν και ο Μίλος. Το διαχειρίστηκε το παιχνίδι και οι αλλαγές του, τώρα που χτύπησε ο Μιτσής, ο Σατσάς, και έβαλε τον Ταουσβίρι πάλι. Έμεινε με το δύο πλάνο. Ήμουν σίγουρος ότι θα βάλει άλλον κόλ. Ήμουν σίγουρος ότι θα δεχτεί την ισοφάριση και ότι το μπορεί να κερδίσει. Εύκανε μου το κομμάτι. Έχει πολλούς παίκτες, ο αρνητικός εντύνος ο Μιτσίνης μπροστά που πιάνε από την Ελλάδα τον... που δεν ευκάλλει ακόμα αποδοσή, ο Νταλτσό, όμως είναι καλός παίκτης, δεν θα κρίνουμε να καταδικάσουμε κανένα από τα τώρα. Και ο Γουίλερ ανταποκρίθηκε και λέω σου ότι η άμυνα όλη ανταποκρίνεται πόσο παίζεις με έναν σωστό κόφτη και οργάνωτες. Η επιστροφή του Κλειβιτάρια διέδειξε ότι τόσο παίκτης τώρα μπορεί να μπει μέσα θα κάνει τη μεγάλη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι με το ΑΠΟΕΛ. Ενώ σε Κλειβιτάρια αντί του Μάγκλητς. Να τους διαχειριστεί ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να παίξουν και δυο. Ναι. Είναι καλό δίδυμο του. Και να σου πω δίδυμο το Μάγκλητσα αν θα παίξεις με δυο επιθετικούς. Γυρώνω Μάγκλητσα και επιθετικός ο Κλειβιτάρια. Και ευκάλλεται μου καλό. Τι σημαίνει ότι μπορεί να παίξεις. Όπως σου είπα γενικά, αν ο Σοφρόνης καθέλει να διαχειριστεί όπως πρέπει το ρόστερ του από έπον πολλά καλό, θα είναι, ναι, θα είναι από τους βασικούς να χτυπήσει και το πρόθυμα και να το πιάσει. Κάνει λίγο έναν κομμάτι... το σωστό στήσιμο του από έτσι στο γήπεδο, άλλαξε το προς το καλύτερο σαν ομάδα. 100%. Ναι. Και αν το συνεχίσει τούτο, να μην συγχυστεί δεν να σου το πω, δεν κατηγορώ τον να συγχυστεί. Ενώ σου, επειδή είναι πολλοί οι παίκτες, δηλαδή πρέπει να βάλεις το Σαφό, πρέπει να βάλεις το Βηγιαφάνης, πρέπει να βάλεις το... Σημαίνει κάποιοι πρέπει να μείνουν έξω, όμως... Εχθές αν έπαιρσαν το Άπο, ας πούμε με τον Κωνσταντίνοφ και τον Σαφό και τον Ντάλσιο. Αν τον Κωνσταντίνοφ, Σατσάς, Ντάλσιο ήταν ένα πιο ευάλωτη ομάδα. Όχι, γιατί ο Κωνσταντίνοφ κάνει μου κόφτη καλό. Έναν και έχεις δυο κόφτες, πρέπει να μπορεί, μπορεί να αλλά ο ένας είναι ένας. Όχι μηδέ. Αν είναι ο Κωνσταντίνος και ο Νταουσβίλη. Αν είναι ο Νταουσβίλη και ο Κωνσταντίνος. Ή και ο Σατσάς που είναι τρεχαντήρ. Ακριβώς. Τούτον εννοώ. Όμως να παίξω με Σαφό, Βηγιαφάνες και τον άλλον κομμάτι και Τάτσο. Θα φύγε. Όπως έκαμε στα παιχνίδια με τα προηγούμενα που έφκαλε να απόδοση. Και γι' αυτό νιώθω ότι οι κουβέντες που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και ακούσε μας. Νιώθω ότι δικαιώθηκα. Φίλε, να σου πω κάτι. Του το ακούσες εσύ τώρα, λαλούντα και παραπάνω. Απλά ο Μαλέκος με τα δημόσια και έχει σημασία. Μπορεί. Ενώ είναι και ένας που... Όχι. Θεωρούν τα... Όταν είπαμε για τον Ταουσβίλη και όταν μιλώ να με ότι ο καλύτερος πέτσε τον Ταουσβίλη έχει κόσμο το από... Έχει κόσμο το από που μάνα τον Ταουσβίλη... Μιλώ για πρόσωπο, εγώ ρε φίλε. Απλά μιλώ για αμυντικό χαφέ. Έχει πολλούς που το θέλουν. Εσύ βλέπεις δηλαδή ότι το ΑΠΟΕΛ ενίκησε την ανόρθωση για τον λόγο. Ναι, συν το ότι άρεσε να στείλει για το χρόνο. Πολλά και διαχείριση και άλλα. Έτσι ξάλλου με το ίδιος, αφού καταλάβει το ίδιος στη δημοσιογραφία. Έκαμε σωστή να σου το είπε. Σωστή διαχείριση. Έκαμε το ίδιο, είπε το ίδιος. Πόσο βοηθά νομίζεις το Σοφρόνι και το ΑΠΟΕΛ σαν ομάδα του αποτελεσμού που πήρε στο Βάλλον. Αναφέρθηκαν και χτες. Είναι ηρεμία, είναι να δουλέψουμε πιο σωστά. Έχει πολλή δουλειά να κάνει. Στο όχι, έχει πολλά καλό ρόστερ και πολλούς παίχτες. Ναι. Έχει πολλή δουλειά να κάνει. Τώρα, πώς θα διαχειριστεί με να παίζει μόνο Κυπριακό πρωτάθλημα μια φορά την εβδομάδα. Τούτους ούλους. Δεν νομίζω ρε κουμπαρέ, επαγγελματίες τώρα. Είναι να μπορεί να κάνει, να παίζει και πολλές και αγώνα παιχνίδι. Το πώς θα διαχειριστεί, το όπως σου είπα. Πρέπει να κάνουν το που σου είπα, σαν ομάδα. Την κουβέντα είναι μονάρι. Ας βρίσκει Δευτέρα μια ομάδα να κάνει κάπως... Μπορεί να κάνει ένα φιλικό ρε. Μπορεί να διαχείριζε, θέλει διαχείριση. Απλά τώρα που μπορούμε να πω για τα πόλη είναι ότι εγκέρδισε η ηρεμία, εγκέρδισε τρεις βαθμούς και βλέπουμε τη συνέχεια. Και απομένει να διαχειριστεί όπως πρέπει. Σκέφτου να είναι διαθέσιμη, να πάμε μες στα ποτήρια και να είναι διαθέσιμος. Ο Σαρφό, ο Κωνσταντίνοφ, ο Νταουτσβίλη, ο Σατσάς, ο Τάτσο, ο Βηγιαφάνες, σκέφτονται όλοι οι έτοιμοι. Εντάξει, πρέπει να βάλεις και ο τρεις παίκτες. Και έξι. Ναι.
Να φέρει και διαχειριστή του όπως πρέπει, να πιάσει ο πρόεδρο. Τούτη είναι η άποψη. Άλλο ρε φίλε, για τα πόλη πριν να πέσει ένα όρθιο. Να πω και το δύο, ξέσαμε τους λίγο, ότι πάσουν τους και τεγιώνω με τους κόφτες παίζει και άμυνα. Άρεσε μου εξαιρετικά ο Γαρό, ηρέμησε δίπλα από τον Βρέσπο. Τα προηγούμενα χρόνια έτσι κάνουν την κριτική του Γαρό. Θυμάσαι. Ήταν ο Γαρό και ο επόμενος, ο δίπλα. Δεν ήταν σε θέση του δύο χρόνια. Τώρα είναι ο Κρέσπο και ο Γαρό. Τώρα είναι ο Κρέσπο και ο Γαρό. Ο οποίος δείχνει πολλά καλός παίκτης. Και θα το βελτιώσει και σε δύο τρία χρόνια θα είναι ο Γαρό και ο άλλος. Τούτη είναι η άποψή μου. Έφκαλε έτοιμος, πανέτοιμος ο Μιτσής ο τους, γιατί μπορεί ας πούμε να τον κατηγορούν, να τον κατηγορούν, να μην τους ευκάλλει, ενώ η δεύτερη επιλογή. Ο Βουίλερ. Φίλες το ο Βουίλερ. Στην άμυνα είναι αρκετά καλό. Θέλεις, ναι. Θέλεις αίτηση να του ευκάλεις επιθέσεις που βοηθεί. Τώρα, αν δεν είναι τόσο καλός επιθετικά, που ήταν και καλός ήρθες, όσες φορές ευκήγε. Ο Βουίλερ είναι ένα μωρό το οποίο έτσι ήμουν ο πρώτος που τον έκανε σαν 15 χρόνων, παίξαμε Γερμανία, Κύπρος 15 χρόνων και ξεχώρισε. Είναι ένα χρυσόμωρο, προπονείται αδιάψευστα όσον τον ήξερα τότε εγώ. Εσύ πρέπει να θυμάσαι ο Γουίλερ του Απόλλων. Ναι. Γιατί είστε ένα Γουίλερ της ΑΕΠ και μετά ο Γουίλερ του Απόλλων. Στον Απόλλωνα που ανεφέραμε εμείς που ήταν στο Πουρτένι στο... Είναι ένα γρανάτι σε οποιαδήποτε ομάδα πολύ καλή. Ναι, ο Φεράρι μπορεί ας πούμε, να είναι πιο ποιοτικός και να κάνει πιο επιθετικά, ναι, αλλά... Εν ακόμα να σου πήγαλω στο φρόνο ότι εμπιστεύτηκε το Βουίλερ, έτσι. Βέβαια. Νομίζω ότι το τσεβάκ πολλά καλά με τον Βάρτα. Και να έρθουμε και στην όρθωση. Περίμενε, πριν να πάει στην όρθωση. Το απόλυτο... Το τσεβάκ εξέπληξε, μα ρε φίλε. Εξέπληξε. Άλλος παίχτης. Ήταν ένα από τον το πεταξούμενο τσάμε από τον το... Του ήταν που τα σύντου. Ήταν με το ανάμεση πόδι να φύγει ο τσεβάκ. Του ήταν που τα σύντου του προμονητή, ρε φίλε. Που τα σύντου προμονητή. Και για τον Ντόκαλα. Φίλε, για τον τσεβάκ να πούμε κάτι παραπάνω. Πέρσι θυμάσαι, με συγκίνησε ο Φρόνι, ήταν ο Ζωά Πέτρο, ρε φίλε. Έφερε μπέκτη 35-36 χρονών γιατί δεν πιστεύει ο Τσεπάκ. Ποιος είναι να... Να ξεναμαστε ειλικρινείς ότι ούτε ο Τσεπάκ επίθεν ότι πρέπει να τον εμπιστευτείς. Έκαμε πολλά άσχημα παιχνίδια όταν χρησιμοποιήθηκε ειδικά στον πρώτο γύρο και λες, μα είναι πούς ο παιχτής. Όμως φέτος δείχνει διαφορετικός. Βρε, είμαστε μια χώρα που δεν μπορεί να πιάμε τον Μαρσέλο. Ναι. Βάζει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πιάμε έτσι παιχτές. Να ξέρουμε ότι να τον πάρει στην πρώτη αγωνιστική. Και είμαστε ανοιχτές. Είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν όνομα, μια μητσιά χώρα και να φέρουμε παίχτες, όχι αστερκά, που θέλουν ώσπου να έρθουν που το ταξίδι, να σωματωθούν, να πιαντέα μέλη, θέλουν οι παίχτες, το επίπεδο των παίχτων που φέρνουμε στην Κύπρο, θέλουν το τούτο. Θέλουν την προσαρμογή παραπάνω από άλλες χώρες. Θεωρώ τώρα με το τσεπά που προσαρμόστηκε και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, δείχνει μας ότι μπορεί να αντεπεξέλθει. Και πολλοί παίχτες να ξέρεις, έδειξε καρτάραμε και διώξαμε όλες οι ομάδες, σαν χώρα, που είχαμε υπομονή. Μα λέει, άρεσε μου ο Μαρκίνος εμένα που έλεγε το ΑΠΟΕΛ. Άλλη δικαιώση. Όχι για τον κόλ που έβαλε. Όχι δικαιώση τώρα, όχι δικαιώση. Είπα σου, με φράμπου με ρώτησες, που σου είπα θέλει Γουίνγκερ και τα ΑΠΟΕΛ και τα λοιπά. Είπα σου ότι ο Μαρκίνος κάλετε μου του έναν εναντίον ενόλαρο σου, θυμάσαι που σου είπα με και έδειξε τον κόλ. Και πολλά καλή τεχνική ρε Μαρκο, η κίνηση. Ναι, και τον κόλ που έβαλε έναν δύο ενός δείχνει ότι μπορεί στα άκρα να είναι ένα βασικό γρανάτσι. Εύκαλε πολλά καλή εικόνα το απολύτερο φίλε που θα ήθελε συνέχεια και διαχείριση. Να ξέρεις κανένα μήνυμα του Σοφρόνη τώρα σήμερα, όχι γιατί αλλάξες. Ενώ ένα μήνυμα, ένα θετικό μήνυμα ρε φίλε στον άνθρωπο ρε, πώς είναι πίεση να το βάλεις στο φρονί. Έτσι πέρα ρε φίλε. Ρε μάχο, θα φέρεις στον Απρίλιο που το βάλεις στο φρονί. Κάνουμε κριτική, είναι Κυπρέος, ποιο να τα πούμε, να τα πούμε του φρονί μέσα σε πομπές, οι ξένοι. Αξιέ, φυσικά εγώ δεν συμφωνώ με την απόψη, δηλαδή ναι μεν να κρίνουμε το πρωί, αλλά σαν εσύ ας πούμε, είπες στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι έκπληξη που έμεινε ο φρονί στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Εν και να πεις σήμερα ας πούμε ότι εμείς γενικές είναι όρθος ότι πρέπει να το κάνεις άλλο ένα συμβόλαιο. Ενώ πρέπει να είμαστε έτσι... Γι' αυτό μου τσαρωτήσεις τις εκπομπές και ούλα ή τους τίτλους που θεκευάζει ο κόσμος. Διότι ένα πει ένας που φέρει να δείτε έναν τίτλο, ας πούμε. Ένα τέλειο, ο Μαρέκο της Μαπιτσέ πρέπει να φύγει ο Σοφρόνης, τούτε αυτό πάνε να ρίμαζε κάτι. Γενέτσι, εμείς κάνουμε εγκριτική και όπου βλέπουμε
του οφείλουν να κάνουν κριτική για το πώς αγωνίζεται χωρίς κόφτες την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Και τούν τη βδομάδα με εκείνον που είδαμε χτες, με εκείνον σε σύγκριση που τι του είπαμε, λέουμε το ότι έκαμε το όσο. Εμείς κάνουμε κριτική, το ότι λέουμε. Με θέλουμε να φύγει κανένας, ούτε κανένας να μας πει μπράβο, ούτε θέλουμε να πει μπράβο. Φίλε, έτσι για να καταλήξω κάπου, εσύ μπορείς να πεις σήμερα ότι ο Σοφρόνης όταν είναι ήρεμος, όταν κάνει σωστή αξιολόγηση, είναι προπονητής που πρέπει να μείνει στο ΑΠΟΕ. Μας αν δεν ευκάλε μου και ηρεμία, είναι στις δηλώσεις. Ναι. Ηρεμία, ναι, ευκάλε, ναι. Στις δηλώσεις του. Ήταν γενικά, βοήθησε τον πάρα πολύ, φάνηκε. Ναι. Να σου πω και κάτι πριν να απαντήσεις και για το ερώτημα που σου είπα, σημείωσε το γραμμή, γιατί ξεχνάς. Έπιασα έψε και έτσι μια ανάλυση στο μυαλό μου, ρε φίλε. Ξέρετε ο Σοφρόνης, που το 2013 απόφυγε ο Γιωβάνοβης. Ο μόνος προπονητής που έκανε παραπάνω από ένα χρόνο γενικά, όχι μια αγωνιστική σεζόν στο ΑΠΟΕΛ, ήταν ο Δόνης, ήρθε το 2013 στο ΑΠΟΕΛ, νομίζω τον Οκτώβρη, Νιόβρη, και έμεινε περίπου 16 μήνες, την πρώτη του θητεία, που για μέρες φιλέχτηκε άλλος προπονητής, μετά τον Γιωβάνοβης. Ο Σοφρόνης τώρα έκλεισε ένα χρόνο, 31 Αυγούστου του 2021, τραπάμε Σεπτέμβρη, ενώ ο προπονητής ο οποίος άντεξε παραπάνω, πουλούν μετά τον Δόνη, στην νέα εποχή του Αβέλου του Γιωβάνοβιτς. Και μιλούω για Κύπρο προπονητή, ρε φίλε. Ρίχνει μου πάσαν τώρα στο ότι η προηγούμενη μας δήλωση εν έκπληξη που σοφρόνησε για μένα ακόμα. Και είπαμε και η αλλαγή του πρόδρομου. Ναι. Και είναι τυχαίο που το έντονε. Εντάξει, η αλλαγή του πρόδρομου είναι και ένα αλλαγή. Η αλλαγή είναι μόνο μόνο σοφρόνι. Ο πρόδρομος είναι μόνο που ευαίσθηψε το Αβέλε. Αλλά είναι όπως τα που κάνεις. Μεγαλώνουμε, οριμάζουμε. Ούτε. Πέμπω για Σοφρόνη ρε φίλε την άποψη σου τώρα, γιατί ξέρεις, όχι να δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο του Σοφρόνη, ο οποίος έκαμε και λάθος. Δεν θέλω να φάνει, εγώ δεν θέλω να πω, δεν σου κανένα. Όμως, φίλε, πιέσαι το παδό που λέω με την πίεση, όχι την πίεση του Μαλέκου, την πίεση γενικά, γιατί ήταν κοινό μυστικό μες στον κόσμο, ότι πρέπει να αντιδράσει ο Σοφρόνης για να βρει σε δύσκολη θέση. Έπιασε ένα παιχνίδι όπως το πιάσε και με την δική του συνεισφορά και με το ταλέντο της ομάδας του. Θέλω να πεις συνέχεια, δηλαδή ο Σοφρόνης τώρα παίζει με τον το Απόλ, παίζει με τον Άρη το Σάββατο στο Γάσιμπι. Δηλαδή, αν μην νίκησε ο Άρη, πάλι να πούμε ότι είναι καλός προπονητής. Yes. Θέλω να σου μιλήσω κανέναν. Εγώ κάνω κριτική τις απόψεις μου, το τι βλέπω. Και λέω μετά στην εκπομπή. Ό,τι θέλω να πετύχει ο κάθε Κύπριος προπονητής είναι δεδομένο για μένα. Πρώτο στοιχείο του. Δεύτερο, πέραν του τη γενιά μα, παίξε μαζί, έφαγε φουνιά μαζί, έβαλα του γκολ, πατσίσε με, κάβε μου τάκλι, μποτζίνα, ποτέ. Οι άνθρωποι, εγώ θέλω να είναι στο ποδόσφαιρο, φίλε, και ευκάλω στο καπέλο. Χαίρομαι 100% με τη χτεσινή απόδοση και την ηρεμία του, μπορεί να του φέρει στην ομάδα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έβρει την χημία τη ομάδα να πάρει και πρωτάθλημα με το. Με το ΑΠΟΕΛ να του φύγει τούτη ρετσινιά, του το εύχομαι ολόψυχα. Απλά είναι νωρίς ακόμα, πρέπει να είμαι μάπα σκληρή δουλειά, να έχουμε όλοι μας υπομονή. Αύριο αν έρθει και παίξει από ΑΠΟΕΛ Άρης και γίνει 0-1-1-2 και κερδίσει ο Άρης, να αρκέψουμε πάλι πρεαφή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και μου είναι η όρθωση. Είπε μου για ο Μαρκίνιος, είπαμε πριν για ο Μαρκίνιος, θέλουν τώρα το πρωί θέμα για το που έδινε στην πολύπα ειδήσεις. Τον κορ του Μαρκίνιος, που έκαμε τον έναν δύο ενός και τριπλάρε το και ως έδειξε μπάτσο μια. Ναι, και σούταρε λοιπόν τον κορ. Εν υπήρχε, ήταν πάλι ο επόμενος που ήταν από τα σέτε μπακ, αυτό πώς είπα, με έφτω μάλλα λόγω, πάμε και σέτε μπακ ο Ορτιμάτας. Πάλι ήταν τσομιά Ορτιμάτας. Εντάξει, ο Αρτιμάτσι είναι το σκεφτικό του Αρτιμάτσι. Δηλαδή, είσαι τύπα πέμπου του. Έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τον γκολ. Όταν κάνει μια κίνηση, έρχεσαι που πλάει ο Βίγκερ σου και πάει πα στον αμυντικό, τον δεξί μπακ, και έρχεσαι να τον τριπλάρεις. Και δεν έχει στήριξη που στο βρίσκει, αν ο Αρτιμάτσι. Με πολύ το πρόβλημα. Δεν στη φάση είναι ο Αρτιμάτσι, αμέ. Ναι, ήταν ο επόμενο που πρέπει να κάνει ο Αρτιμάτσι, ενώ ο επόμενο που πρέπει να καλύψει τον μπακ δεξίνα, ο δεξιό έτεμπακ. Αμυντική λειτουργία, ειδικά στο γκολ, ήταν χάγια. Μου αρέσκει
ο Μίνας ο Αντωνίου, ο Ουάρτα θα σου πω τον τουσκιό, διότι είναι δυο άτομα τα οποία, δυο ποσφαιριστές μάλλον οι άτομα, τα οποία ο Μίνας ο Αντωνίου ήρθε που σοβαρή εγχείρηση. Δεν νομίζω να μπορεί τώρα, να είναι έτοιμος ακόμα για μένα, να βγάλει εντεκάδα. Τώρα ποιους εμπόσεις για μένα άλλους, μια ανόρθωση δεν ξέρω. Έχει παίχτε πολλούς ανόρθωσεις, δεν ξέρω μετά από ένα αλλαγές. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε που σοβαρό. Λέει, μόνο η αλλαγή ανόρθωσης σε σχέμα Ολυμπιακό ήταν κίνη, γιατί έμεινε έξω ο Φερέιρα. Μπορεί να σου πρόβλημα να τραβάει. Μην το μηνά τον Αντωνίου, άλλοι ήταν ήδη ξανά στην πρεμιέρα. Μα τσούτε με την Ολυμπιακό ευκάλε μου, τίποτε το ιδιαίτερο για όρθος. Το πρόβλημα είναι όρθος ήταν τα δυο δάκρα ή ο Φερέιρα. Το πρόβλημα όρθος είναι ότι η απουσία του Ράτζαρ, ο ανέτοιμος του Άρτα που το είπα από την περασμένη αυτό, αφού δεν έκαμε προετοιμασία. Φούγανε με τσακώνονταν να υπογράψουν και υπογράψουν και πήγαν μια εβδομάδα και τρεις ημέρες στις πλάτρες. Και ξεκινάς τον με δυο εντεκάδες. Φαίνεται να είναι έτοιμος. Εννοείς και παιχνίδια και εντεκάδα. 90 λεπτά. Φαίνεται να είναι έτοιμος. Ήρθε να έκατσε τα μέσα στο τσεπάκ και πήγαν καφέ. Ούτε του έκαμε αντίο ενός, ούτε του έβαλε πίεση, ούτε... Και στάγει το τσεπάκ και παρακολουθάνε το. Εντάξει, έπαιξε τον καλά ο τσεπάκ ρε Μάρικο. Μα δεν ήταν πιτσίνος. Αν ήταν ο Άρτα που ξέρουμε, ήταν να, έχουμε, να κρίνουμε το τσιμάκο καλύτερα. Δεν μου έκαμε έννοια τον προποδίτη να μου κάνει έτσι αλλαγές, να ταράξει τον Άρτα, να τον πάρει πολύ στον Αντωνίου, να φέρει που ποδά, να κάνει τις νεκατοσές του, να ξυπνήσει την ομάδα. Δεν το είδα, που τον φίλο μας τον Μιλιανίτς. Τον Μιλιανίτς. Και έφκαλε μου μια ομάδα λίγο προβληματική. Εύκολα, μια ομάδα λίγο προβληματική. Ανέτοιμη. Περίμενα ότι τούτες οι ομάδες θα είναι πιο έτοιμες σε στούντα παιχνίδια που έπαιξαν Ευρώπη. Αν και όταν έχεις αγωνιστικά λεπτά είναι καλύτερα. Όμως, οι ομάδες που είπα, και την ΑΕΠ που είπαμε προηγούμενο, και την Ανόρθωση, που είχαν όλον τον χρόνο να προετοιμάσουν και μεταγραφές και φιλικά, προετοιμασίες, περίμενα τους πιο έτοιμους. Ναι. Γενικά η ανόρθωση πώς τη βλέπεις? Υπάρχει λίγο. Έτσι τελειώνει με μια νύχτα με το απορρέφη. Εννοείται. Και εξάλλου ρε φίλε, είπαμε πριν ότι έχτισε η ανόρθωση απέναντι στο απόστο Αντώνης Παδόπουλος ξέρω εγώ πόσα παιχνίδια να χάσει. Ένα και μία, ήταν ένα και μία. Η διαχείριση του προπονητή, σου άρεσε χτες? Δεν μου άρεσε, όχι. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Εντάξει, η επιστροφή του Λάζαρου, το ανέβασμα σιγά σιγά του Άρτα που είναι άρτη μέσα με τις προπονήσεις και τα λοιπά. Εντυπωσιάστηκα στο τέλος που σταθήκαν οι παίκτες και χειροκροτούσαν, δεν ξέρω του αν είναι προγραμματισμένο. Τι παίκτες? Καλό σημάδι του. Μα είναι με χειροκροτήσεις. Είναι ένα καλό σημάδι. Όχι ρε φίλε, τι είναι πρέπει προγραμματισμένο. Φίλε, μα πλέον το ποδόσφαιρο έτσι. Άρεσε μου το στοιχείο. Σε έναν τέρπι να σε κερδίζει το απόρριμμα στον Αντώνη Παδόπουλο, και να στέκει το σωρί, και να σε χειροκροτούν. Ωραίο, είναι ωραίο αίσθημα. Ήταν και μια ανταπόδοση στον κόμμα, ρε φίλε, είναι 9.000 ανορθωσιάδε, ρε φίλε. Πρέπει να, ειδικά φέτο, πρέπει να σεβαστούμε εμεί του ποσφαίρου τον κόσμο, και ο κόσμο να σεβαστεί τον κόσμο του ποσφαίρου. Θέλω καταληκτικά την ανόρθωση. Βλέπει να επιστρέφει, και να διεκδικά πρόθυμα. Ευκάρε μου λέει στοιχεία καλά και όσο ένα δυο φορές που ήταν χωρίς να βγάλει κάτι το εντυπωσιακό, ο Σέρτεφορο το που βάλει ένα από άλλη ύστερα ο Σέρβος. Ο Σέρβος, ναι. Ο Ράντονις. Ναι, ναι. Δεν στοιχεία το ευκάλε, ρε φίλε. Δεν ξέρω, σαν να γίνει. Εγώ γίνανε ένα στοιχείο που τον παίκτη. Σαν να γίνει. Και τρεις φορές που διαμαρτύρουν τον πάσο διαλύνει τίποτα άλλο. Σαν να γίνει του Σέρβικο όμως. Ήταν να πέφτει ένα παππού διαμαρτύρε του, μα διαμαρτύρε του, ναι. Έπιε τους άλλους τους 11 που είχαν να διαμαρτυρίζει, κανένας δεν έκαναν τίποτε. Γίνεται πολύ λόγο, ρε Μαλέκο, ότι ο Πάντσιο δεν επάντησε καλά μες την όρθωση ακόμα και παιχνήθηκε. Και να σου πω την άποψη μου, βλέπω μια αργοπορία σχετική μες την μεσαία γραμμή, δηλαδή αρτηματάς Πάντσιο, εντάξει, ο Νέμπρα λύνησε τώρα, νομίζω κάποια στιγμή να φύγω να φέρει άλλον παίκτη, να βάλει άλλον παίκτη, με το σωστό σαμπό ή το Λαζαρό. Είναι η βρεχημία. Και αμέσως στον χρόνο του κέντρου, 100% δεν είχε χημεία. Ο αρτηματάς, είπα σου πούμε, πάμε φορά παραξενεύτηκαν, έπαιζε σέτεμπακ, παίζει πολλά πίσω, ανακαλύψει, συνέχεια ανακαλύψει, δεν έφυγαινε σωστά μπροστά, δεν δίθηκε με τον Τάτσο η χημεία. Τον Τάτσο. Τον Τάτσο, τον Μπάτσο.
Φαίνεται ότι ένεση χημία ακόμα. Εγκριτική, ρε φίλε, τούτη που κάνουμε στα πρώτα παιχνίδια, εγκριτική σε μια ομάδα που έχασε. Παίχτες καλοί που θα βρεθεί η χημία, θεωρώ. Ναι. Θεωρείς, έτσι να κλείνω το κεφάλι με ανόρθωση, ότι έλειψε της ο Κεσπάια στον τέρπι του Αγουέρ. Έτσι είναι, εγώ μπορώ να το πω. Πάλι να πω υπέρ την Κεσπάια. Να μην πεις πάλι. Ω, θα πάω, αφού είπα σου. Ναι. Αφού είπα σου όταν ξεκίνησες, δημιουργήθηκε μια παράδοση τα τελευταία χρόνια η ανόρθωση με το Αγουέρ. Αν και πάντα είχε το τον τα πολλά, δεν είχε νομίζει σου. Φίλε, εγώ όταν πιέσαι το Αποέλ και τελειώνω, έβαλα γκολ 0-1, ανόρθωση Αποέλ. Και την επόμενη ημέρα, με τις εφημερίδες, έγραφε ότι έσπασε μια παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ 6-7 χρόνων να κερδίσει το Αποέλ. Μα είχε 19 χρόνια νομίζω κάποτε, ρε φίλε, εγώ. Έκανα σκέψη μεγάλα, ρε, μα εσύ είναι φτά, έτσι ξέρω ότι μας έτσι πολλά χρόνια υπήρχε στο Αποέλ, τότε υπήρχε Άννος Ιωάννου, Άτσι Λούγκες, η ομάδα άρα τούτη και είσαι 7 χρόνια. Κάμνη, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται τούτο. Εντάξει, δημιουργείται έτσι μια παράδοση, αλλά πολύ μετά κάνει μια παράδοση, είναι άλλη θετική και κάτω. Μάλε μου. Η τελευταία λόγω και σπάει για πάμε παρακαλώ. Ναι. Έτσι να πω, μιλήσω λίγο για την επόμενη αγωνιστική στα σύντομα, γιατί συμπληρώσαμε την ώρα μας. Ναι. Θέλει να πω έτσι κάνουμε καμιά δύο πολλές ψηφιόντα παιχνίδια ειδικά που τα θυμώ. Το Απόλλον Ομόνια ρε Μαλέκο, το Αποέλ Άρη. Εγώ θα είμαστε ξανά μαζί ρε. Απόλλον Ομόνια και Αποέλ Άρης. Απόλλον Ομόνια, Αποέλ Άρης. Είναι από Ελλάδα το Σάββατο. Με φίλε, και είναι, μετά από λίγο είναι με πολύ ενδιαφέρον να δω τον Άρη πώς θα ανταποκριθεί σε μεγάλη ομάδα και εκτός έδρας. Να δούμε αν μπορούμε να πούμε συμπεράσματα τούτη ομάδα είναι πιο το πράθυμα. Περσίς και παιχνίδι και μετά από όλες το Βασιλί και ας πήραν ένα. Θα το έλεγα κριτήριο και ο Άρη. Το Αποέλ αν ευκάλει τούτα ούλα που είπαμε με τούν την αποδοσή και αν τα αποκριθεί και ο Άρης σημαίνει πλέον ότι θα είναι οι δύο ομάδες που θα είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές για το πρωτάθλημα μας. Το Απόλλων Ομόνοια... Περίμενε, πριν να πας το Απόλλων Ομόνοια, το Αποέλ Άρης βλέπεις ότι εγκλειστό παιχνίδι για τρία αποτελέσματα. Ένα εγώ πρόβλημα να τα πούμε την αποδοσή που έρχεται, ρε φίλε. Εννοείς το με την όρθωση. Ο Άρης έχει υλικό. Έχει παίχτες ατομικά με τις νέες μεταγραφές που έγιναν. Δεν ξέρω κατά πόσο να μπορέσει να ανταποκριθεί με τούν την ομάδα που θα μείνει χτες. Ναι. Εννοείς την ομάδα του Αποέλ. Ναι, μου έφκανε ομάδα χτες, της του Αποέλ έφκανε ομάδα. Να το δούμε, το Απόλλων Ομόνοια, να δούμε τον Απόλλων να τίκυρι τίκυρι με το 0 να τα καταφέρει και ποιά είναι το αποτέλεσμα, να δούμε την Ομόνοια. Έχουν εις και όλα κάποια χρήσια την περψή και να μάλλον άλλο, άλλο στοιχείο, τούτο όρμα τούτο πρέπει πλέον να το συνηθίσουμε ναι, ναι. Και ο κόσμος και οι παίχτες. Βλέπεις δαμε έτσι κανένα πλεονέκτημα από Απόλλων Ομόνοια. Ω, δεν βλέπω πλεονέκτημα ρε φίλε. Να δούμε πόσο θα έρθει. Θα έρθουν και οι δυο που παιχνίδια της Ευρώπης, πόσο το rotation θα βγει, πόση κούραση θα έχουν, να δούμε. Ναι. Ένα δυο παιχνίδια μπορεί να μας τραβήξει την προσοχή, έτσι. Ναι, ειδικά του τώρα είναι τριπλής παραλλαγής. Ναι. Εντάξει, μα λέω. Παρακαλώ. Θέλεις κάτι άλλο να πεις. Όχι, νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Άτσι, να είσαι καλά. Είμαστε και ο μέρος που λέμε στον το έτσι σου κάνει παραπονό, ναι. Όχι, μα εντάξει, εξέπληξε με όλα τα πράγματα. Είπα σου για συστήματα, σήμερα κάμα ζωή μου προπονητή. Ευχαριστώ, Μαλέ μου. Ευχαριστώ την Τράπεζα Κύπρου που είναι ο χορηγός της εκπομπής μας. Γεια σας.